ήθελα με ένα πάρα πολύ θερμό χειροκρότημα να φέρουμε σε σκηνή τον κύριο Θοδωρή Αραμπατζή. Όλα καλά. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, θα έχουμε περισσότερες αλλαγές, περισσότερο ανταγωνισμό και περισσότερες ευκαιρίες μέσα στους επόμενους 12 μήνες από ό,τι είχαμε ποτέ μέχρι τώρα. Και 72% των ανθρώπων που είναι σε αυτή την αίθουσα και γενικότερα που ασχολούνται με τον κλάδο το δικό μας, του internet marketing, του affiliate marketing, της online επιχειρηματικότητας, θα ασχολούνται με κάτι τελείως διαφορετικό μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, αν δεν προσαρμοστούν σε αυτές τις αλλαγές. Οπότε αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι τι? Να αναγνωρίσουμε ποιες είναι αυτές οι αλλαγές, να αποφασίσουμε ότι θα προσαρμοστούμε και εμείς σε αυτές τις αλλαγές και να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Και αυτό που ελπίζω ότι θα συμβεί με τη σημερινή μου ομιλία και θα σας βοηθήσω με τη σημερινή μου ομιλία, είναι να πάρετε αυτή την απόφαση. Όπως ακούσατε, και για όσους δεν με γνωρίζουν, λέγομαι Θοδωρής Αραμπατζής, και για όσους με γνωρίζουν πάλι, Θοδωρής Αραμπατζής λέγομαι. Λοιπόν, και λένε ότι τις μεγάλες αποφάσεις τις παίρνουμε είτε σε στιγμή έμπνευσης, είτε σε στιγμή απόγνωσης. Δεν ξέρω αν η έμπνευση ή η απόγνωση σας οδήγησε σήμερα σε αυτή την αίθουσα. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και από τη μεριά μου και να σας συγχαρώ που είστε σήμερα εδώ. Σάββατο βράδυ, απόγευμα, 7.30 ώρα. Συγχαρητήρια, μπράβο σας. Πραγματικά. Υπάρχει μια αρχή του Φρόιντ σχετικά με τον πόνο και την ευχαρίστηση. Δεν ξέρω αν την έχετε ακουστά. Που λέει ότι οι άνθρωποι παίρνουν αποφάσεις είτε για να αποφύγουν κάποιον πόνο ή για να έρθουν πιο κοντά σε κάτι που τους προκαλεί ευχαρίστηση. Okay. Αυτή η αρχή λοιπόν είναι ο πυρήνας όλων των αποφάσεων που παίρνουμε στη ζωή μας. Οι πεποιθήσεις μας, οι αξίες μας, οι δράσεις μας και οι αποφάσεις μας βασίζονται σε αυτή την αρχή. Και πραγματικά εδώ πέρα πάνω έχει πάρα πολύ ζέστη. Δεν ξέρω, το έχουν πει όλοι οι προηγούμενοι μιλητές, αλλά έχει πάρα πολύ ζέστη. Λοιπόν, οπότε μιλάμε για τον πόνο και την ευχαρίστηση. Αυτή τη στιγμή βιώνω πόνο από τη ζέστη. Και θα ήθελα να δούμε 2 παραδείγματα σε σχέση με τον πόνο και σε σχέση με την ευχαρίστηση. Ποιοι εδώ πέρα μέσα δουλεύετε ή έχετε δουλέψει ως υπάλληλοι? Okay, ωραία. Λοιπόν, ας πούμε λοιπόν ότι δουλεύετε κάπου ως υπάλληλοι και για κάποιο περίεργο λόγο δεν σας αρέσει αυτό που κάνετε. Εντάξει. Έχετε τη ρουτίνα σας, πηγαίνετε στη δουλειά σας, έχετε τη λίστα με τις εργασίες που κάνετε καθημερινά, έχετε τους συναδέλφους σας, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι δεν απολαμβάνετε αυτό που κάνετε, δεν σας αρέσει. Okay. Αλλά ο φόβος του να κάνετε κάτι διαφορετικό, ο φόβος του να στείλετε ένα βιογραφικό για μια καλύτερη θέση, ο φόβος του να ξεκινήσετε κάτι δικό σας, ο φόβος του να μπείτε στη δράση, στη δική μας δραστηριότητα, είναι μεγαλύτερος από τον φόβο και τον πόνο που βιώνετε στην καθημερινότητά σας και αυτός είναι ο λόγος που μένετε εκεί που είστε. Μέχρι λοιπόν ο πόνος που νιώθετε εκεί που είστε να γίνει μεγαλύτερος από τον πόνο και τον φόβο του κάτι διαφορετικού, θα παραμένετε στο ίδιο σημείο. Λοιπόν, από την άλλη, αν είστε ένα άτομο που παρακινείται από την ευχαρίστηση, τότε θα μπείτε στη δράση, θα μπείτε στη διαδικασία της αλλαγής, αν δείτε ότι υπάρχουν ευκαιρίες για εξέλιξη, ευκαιρίες για ανάπτυξη, ευκαιρίες για εισόδημα ή μια ευκαιρία για να κάνετε κάτι που σας κάνει να αισθάνεστε καλά. Οπότε, αν είστε άτομο που παρακινείται από την ευχαρίστηση, θα μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, στην αλλαγή για αυτό το λόγο. Νίκο, σε ευχαριστώ. Τι έχει το μικρόφωνο? Τι έγινε? Εντάξει, με ακούτε? Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, βέβαια, δεν σημαίνει ότι είναι πάντα για καλό αυτό, η ευχαρίστηση δηλαδή. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι παρακινούνται από την ευχαρίστηση μπορούν πολύ εύκολα να μπουν σε κάτι το οποίο φαίνεται καλό, φαίνεται εύκολο, αλλά δεν είναι απαραίτητα. Όλοι οι άνθρωποι λοιπόν παρακινούνται από αυτά τα 2 πράγματα. Και όλοι οι άνθρωποι έχουν ένα από τα 2 να υπερισχύει. Και θέλω να αναρωτηθείτε το εξής εσείς. Προσωπικά παρακινήστε περισσότερο να κάνετε κάτι όταν αυτό θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε περισσότερη ευχαρίστηση ή θα σας οδηγήσει μακριά από κάτι που σας προκαλεί πόνο? Θέλω να απαντήσετε, θέλω να το σκεφτείτε. Εντάξει. Όταν αρχίσετε λοιπόν να αναγνωρίζετε τι σας παρακινεί,
θα αρχίσετε να αναγνωρίζετε καταστάσεις ως αυτό που ονομάζουμε καθοριστικές στιγμές. Και αυτός είναι και ο τίτλος της σημερινής μου ομιλίας. Πώς θα βρείτε την καθοριστική σας στιγμή. Στη ζωή όλων υπάρχει μία στιγμή και διάφορες στιγμές που ουσιαστικά καθορίζουν την απόφασή μας να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Να κάνουμε κάτι που θα μας βγάλει από τη βολή μας, θα μας βγάλει από την όποια μετριότητα μπορεί να έχουμε και να βιώνουμε και θα μας κάνει να ξεχωρίσουμε. Η καθοριστική στιγμή είναι αυτή που θα μας κάνει να προχωρήσουμε παρακάτω, να προχωρήσουμε μπροστά, να πάρουμε αποφάσεις που θα αλλάξουν τη ζωή μας. Και αυτό είναι είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε είναι σε θέματα υγείας, είτε είναι σε θέματα εργασίας. Και θέλω να σου πω δύο παραδείγματα. Πριν μερικά χρόνια κατέβηκα στην Αθήνα για ένα συνέδριο, με το τρένο, μάλιστα ταξιδεύουμε με το τρένο. Και εκεί που καθόταν στο πόρτο απέναντί μου ήταν μια κυρία, πρέπει να ήταν 55-60 κάπου, πολύ ψηλή, έτσι, αρκετά έτσι, δυναμική περιφόρμα φαινόταν. Και μιλούσαμε για την εγκληματικότητα στη Θεσσαλονίκη για κάποιο λόγο. Και μου λέει ότι πριν λίγο καιρό, ενώ ήταν 55-60 χρονών, πήγε έκανε μια ανάλυση από το ATM και καθώς πήγαινε στο σπίτι της, της πετύχθηκε ένα μηχανάκι με δύο άτομα πάνω και πάνε σπάνουν τζάδα. Εκείνη δυνατή όπως ήταν, τους ρίχνει κάτω λοιπόν, φεύγουν τα παιδιά με το μηχανάκι, όλα καλά. Αυτό λοιπόν για πολλούς ανθρώπους είναι ένα συμβάν με γεγονός που δημιουργεί φόβο, έτσι δεν είναι. Ξέρετε, είναι συγκεκριμένη. Την επόμενη μέρα πήγε και γράφτηκε στη σχολή Ταϊκοντό, πήρε μαύρη ζώνη και εκείνη τη στιγμή μου λούσαμε και δύο ντάνε. Και ήταν μια καθοριστική στιγμή δηλαδή εκείνη. Λοιπόν, ωραία. Τέλεια. Ένα άλλο συμβάν πριν λίγο καιρό πάλι στο Κυλκής. Οδηγούσαμε το αυτοκίνητο σε ένα κεντρικό δρόμο. Παρκάρω γρήγορα στην άκρη, τρέχω, λέω έχουμε και εγώ, πρόβλημα 5-10 μέτρα, πήρε μπρος το αυτοκίνητο και έφυγε. Και πραγματικά κάποιες φορές χρειαζόμαστε ένα τόσο μικρό σπρώξιμο για να πάρουμε μπρος. Αυτό το, λοιπόν το μικρό σπρώξιμο είναι αυτό που ονομάζω ξανά η καθοριστική στιγμή. Ο ορισμός της καθοριστικής στιγμής είναι τι, είναι ένα γεγονός που επηρεάζει ή αλλάζει όλα τα ακόλουθα γεγονότα που σχετίζονται με αυτό. Για να το πω λίγο με πιο απλά λόγια, ουσιαστικά σκεφτείτε το σαν ένα σταυροδρόμι. Ότι η καθοριστική στιγμή είναι ένα σταυροδρόμι. Γίνεται κάτι που μας οδηγεί να πάρουμε μία απόφαση, να επιλέξουμε έναν διαφορετικό δρόμο που μπορεί να μας οδηγήσει σε έναν τελείως διαφορετικό προορισμό. Και ποια είναι μερικά παραδείγματα από καθοριστικές στιγμές. Ένας γάμος είναι μία καθοριστική στιγμή. Κάποιοι άνθρωποι όταν παντρεύονται αλλάζουν δραστικά τον τρόπο ζωής τους. Ένα διαζύγιο είναι μία καθοριστική στιγμή. Okay, τα ακούσαμε και σήμερα κάποιες τέτοιες ιστορίες. Μία συνεργασία είναι μία καθοριστική στιγμή. Για μένα η συνεργασία μου με τον Θοδωρή ήταν μία καθοριστική στιγμή. Για ποιους άλλους η συνεργασία σας με τον σπόνσορά σας στην εταιρεία, στο πρόγραμμα εδώ πέρα, ήταν μία καθοριστική στιγμή. Έτσι, μπράβο. Συνεχίστε, κάντε χειροκρότημα. Ωραία. Ένα μεγάλο ταξίδι είναι μία καθοριστική στιγμή. Κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι και μέσα από αυτό το ταξίδι ανακαλύπτουμε την αγάπη μας για τα ταξίδια και αλλάζουμε τον τρόπο ζωής μας ώστε να μπορούμε να ταξιδεύουμε. Ή μπορεί να γνωρίσουμε έναν πολιτισμό και να πούμε ότι ξέρεις κάτι. Μέσα από αυτό το ταξίδι συνειδητοποίησα πόσο προνομίουχος είμαι στη ζωή που έχω. Ένα μεγάλο χρέος είναι μια καθοριστική στιγμή και η δημιουργία ενός χρέους και η αποπληρωμή ενός χρέους. Το τέλος των σπουδών. Τελειώνουμε τις σπουδές μας μετά από 4-5 χρόνια και βγαίνουμε στην αγορά εργασίας και συνειδητοποιούμε ότι δεν μας περιμένουν να μας προσλάβουν ή ότι μπορεί να μην γνωρίζουμε ακόμα πολύ καλά το αντικείμενό μας. Η συνταξιοδότηση είναι μια καθοριστική στιγμή. Ή ο χαμός ενός αγαπημένου. Ή ακόμα και κατοικιδίου. Ήταν ένα ζευγάρι καπνιστών που έχασαν το σκύλο τους από καρκίνο των πνευμών. Και η γυναίκα αποφάσισε να κόψει το κάπνισμα και ο άντρας αγόρασε καινούργιο σκύλο. Εντάξει, γιατί η γυναίκα ήταν μια καθοριστική στιγμή δηλαδή. Ή η γέννηση ενός παιδιού. Για ποιος εδώ πέρα μέσα η γέννηση του παιδιού σας ήταν μια καθοριστική στιγμή. Εντάξει. Δεν ρωτάω αν εσείς ήδη έχετε παιδιά. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι για όλους. Λοιπόν, ήταν Μάιος του 2006, ένα μήνα μετά τη γέννηση του πρώτου μου γιου, όπου έπρεπε να λείπω για 4 μέρες στην Αθήνα για ένα συνέδριο. Και μετά από 4 μέρες γυρνάω Κυριακή βράδυ στο σπίτι, ο γιος μου κοιμόταν. Πήγα λοιπόν στο δωμάτιό του που κοιμόταν στην κούνια του και έσκυψα από πάνω, τον μύρισα, τον φίλησα. Και τότε ήταν που συνειδητοποίησα ποιο είναι το γιατί μου.
Ήταν μια πραγματικά καθοριστική στιγμή για μένα αυτή. Ήταν η στιγμή που αποφάσισα ότι θα κάνω αυτή τη δουλειά να λειτουργήσει πάση θυσία. Γιατί ήταν σημαντικό για μένα το να μπορώ να είμαι εκεί με το παιδί μου, να μπορώ να είμαι δίπλα του, με τα παιδιά μου, τρεις γιους έχω. Λοιπόν, να μπορώ να είμαι δίπλα τους, να τους μαθαίνω πράγματα, να τους βοηθήσω στα πρώτα τους βήματα, να μάθουν να μιλάνε, να μάθουν καλούς τρόπους, να λένε ευχαριστώ, παρακαλώ, συγγνώμη, να μάθουν να δέχονται τον έπαινο και την επίπληξη με ψηλά το κεφάλι. Να είμαι δίπλα τους όταν θα πάνε στο σχολείο την πρώτη μέρα, όταν θα πάνε στον πρώτο τους αγώνα. Αυτά ήταν πολύ σημαντικά για μένα. Και να μπορώ μετά στο μεγάλο μου γιο να γίνει ένας καλός αδερφός και τον μικρό του αδερφό και το καθεξής. Και αυτός είναι ο λόγος που κάνω ό,τι κάνω σε αυτή τη δουλειά. Για να μπορώ να είμαι εκεί. Να μπορώ να τους παρέχω αυτά που θέλω, να μπορώ να τους παρέχω ένα καλό παράδειγμα και μέσω της δικής μου επιτυχίας, όποια και αν είναι αυτή, να τους δείξω ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος, ένας καλύτερος τρόπος. Ότι μπορούν να δημιουργήσουν ένα εισόδημα με έναν καλύτερο τρόπο. Όπου δεν χρειάζεται να ζουν μια ζωή με οικονομικές δυσκολίες. Και ότι θα ήθελα να ξέρουν ότι μπορούν να ακολουθήσουν το όνειρό τους και να κάνουν αυτό που θέλουν στη ζωή τους. Και να μπορούν και οι ίδιοι μετά να ζήσουν τα ίδια πράγματα με τα δικά τους παιδιά. Αυτή λοιπόν ήταν η στιγμή που καθόρισε το πώς λειτουργούσε την επιχείρησή μου από εκείνο το σημείο και μετά. Υπήρχαν βέβαια εύκολες στιγμές και δύσκολες στιγμές όλα αυτά τα χρόνια. Ασχολούμαι, όπως ακούσατε, 20 χρόνια με το χώρο. Υπήρχαν περίοδοι που δεν μπορούσα να είμαι συγκεντρωμένος 100% στο χτίσιμο της επιχείρησής μου. Υπήρχαν περίοδοι που δεν είχα όρεξη να δουλέψω. Έχει νιώσει ποτέ κανείς έτσι, ότι ξέρεις κάτι, δεν έχω διάθεση σήμερα, δεν έχω όρεξη, δεν έχω καλή ψυχολογία. Το έχετε σκεφτεί? Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, σε μια εκδήλωση που είχαμε πάει στη Θεσσαλονίκη πριν κάποια χρόνια, ο σπονσοράς μου, ο Θοδωρής, είχε πει σχετικά με αυτούς που λένε ότι δεν έχω όρεξη να δουλέψω, που λένε δεν μπορώ τώρα, δεν νιώθω καλά, δεν έχω καλή διάθεση, δεν έχω ψυχολογία. Είχε πει το εξής, ότι τι θα πει αν έχεις διάθεση να δουλέψεις? Ποιος σου είπε ότι χρειάζεται να έχεις καλή ψυχολογία για να κάνεις τη δουλειά? Το είχε πει στην ομιλία και νόμιζα ότι μιλούσε σε μένα, γιατί πραγματικά επέτρεπα κάποιες φορές προσωπικά θέματα να με αποσπούν από τη δράση, να με βγάζουν από τη δράση. Λένε ότι η δράση είναι το αποτέλεσμα της παρακίνησης. Δηλαδή, αν έχουμε παρακίνηση, μπαίνουμε στη δράση. Αλλά συχνά η παρακίνηση είναι το αποτέλεσμα της δράσης. Ότι δηλαδή, όταν μπαίνεις στη δράση, τότε είναι που αυξάνεται το κίνητρό σου. Γιατί λες ότι θα κάνεις 5 πράγματα και τα κάνεις. Ωραία. Και νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, ανεβαίνει η αυτοπεποίθησή σου, νιώθεις σίγουρο με τον εαυτό σου. Και αυτό αυξάνει περισσότερο το κίνητρό σου. Οπότε, από τη μία, σκεφτόμουν αυτό που είχε πει ο Θοδωρής, από την άλλη, σκεφτόμουν το γιατί μου και είπα, αρκετά. Ως εδώ. Πρέπει να ξεκινήσω. Ήρθε η ώρα να βάλω όλες τις δικαιολογίες στην άκρη και όλα αυτά που επέτρεπα μέχρι τότε να με σταματούν και να με μπλοκάρουν, αποφάσισα ότι πλέον δεν ήταν αρκετά σημαντικά για να με κρατάνε στο ίδιο σημείο. Ο Τζιμ Ρον είχε πει ότι θα πρέπει όλοι μας να υπομένουμε και να υποφέρουμε έναν από τους εξής δύο πόνους. Είτε τον πόνο της πειθαρχίας, είτε τον πόνο των τύψεων, των ενοχών. Οπότε η επιθυμία μου να φύγω από το ίδιο σημείο έγινε μεγαλύτερη από τον πόνο της πειθαρχίας και της καθημερινής δράσης. Και πήρα την απόφαση να σηκώσω τα μανίκια και να δουλέψω. Ήταν για μένα μία ακόμα καθοριστική στιγμή. Και αυτό λοιπόν που σας προτρέπω να κάνετε είναι να βρείτε και εσείς τη δική σας καθοριστική στιγμή. Να βρείτε το λόγο που θα μπείτε στη δράση. Να βρείτε το λόγο που θα αλλάξετε κάτι, που θα προχωρήσετε προς τους στόχους σας και αυτή η καθοριστική στιγμή, αυτό το συνέστημα που θα δημιουργηθεί μέσα σας, είναι αυτό που θα σας βάλει στη δράση και που θα σας κρατάει στη δράση όταν θα έρθουν δυσκολίες. Και να είστε σίγουροι ότι θα έρθουν δυσκολίες. Οπότε κοιτάξτε μέσα σας, δείτε πού βρίσκεστε σήμερα και αποφασίστε ότι θα βάλετε στην άκρη όλες τις δικαιολογίες, θα βάλετε στην άκρη όλα αυτά που επιτρέπετε μέχρι τώρα να σας περιορίζουν και ότι θα κάνετε ό,τι απαιτείτε για να φτάσετε το παραπάνω σε αυτή τη σκηνή. Να έχεις κάποια στιγμή για εσάς. Και εσείς. Το ταξίδι προς την κορυφή, όποια και αν είναι αυτή για εσάς, απαιτεί θάρρος, πρωτοβουλία και ορθή σκέψη και δράση. Αν και τα λόγια των αναδόχων, των εκπαιδευτών μας και η βοήθεια της κοινότητας που έχουμε έχουν την αξία τους, ωστόσο τελικά το ταξίδι θα πρέπει να το κάνετε μόνοι σας. Κανένας δάσκαλος ή ανάδοχος δεν μπορεί να σας μεταφέρει εκεί. Μπορεί να σας συντροφεύσει μέχρι ένα σημείο. Αλλά τελικά χρειάζεται να το κάνετε μόνοι σας. Πρόσφατα τελείωσα την ανάγνωση ενός βιβλίου. Διαβάζετε εδώ πέρα μέσα, τι κάνετε, διαβάζετε. Ωραία.
Λοιπόν, διάβασα λοιπόν ένα ιστορικό μυθιστόρημα που λέγεται «Οι αρετές του πολέμου» του Στίβεν Πρέσφιλντ. Ποιος το έχει διαβάσει? Ωραία. Δύο, τέσσερα άτομα. Ωραία. Λοιπόν, και μιλάει για έναν νεαρό, ας τον ονομάσουμε Αλέξη ή Αλέξανδρο, ο οποίος ζούσε σε μια πολύ φτωχή χώρα. Βέβαια, ο Αλέξης είχε ένα πολύ μεγάλο όραμα, ήταν πολύ φιλόδοξος. Το όραμα του ήταν ότι ήθελε να κατακτήσει όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα. Ο περισσότερος γνωστός κόσμος τότε ήταν υπό την κυριαρχία μιας τεράστιας πολυεθνικής, που λεγόταν Περσική Αυτοκρατορία, με γενικό διευθυντή τον βασιλιά Δαρίο τον Δεύτερο. Και για να εκπληρώσει λοιπόν ο Αλέξανδρος το όραμά του, θα έπρεπε να πάρει μέρος της αγοράς από τον Δαρίο, ο οποίος όμως ήταν αποφασισμένος να το κρατήσει. Όταν ήταν 20 χρονών λοιπόν ο Αλέξης, συνέβη κάτι τραγικό στη ζωή του. Δολοφόνησαν τον πατέρα του, ο οποίος ήταν και βασιλιάς της χώρας του, και σε αυτή την νεαρή ηλικία ο Αλέξης έγινε βασιλιάς. Αυτή ήταν η δική του καθοριστική στιγμή. Τότε ξεκίνησε μια τεράστια εκστρατεία, η οποία τον οδήγησε να πραγματοποιήσει το όραμά του και να μείνει στην ιστορία ως Αλέξανδρος ο Μέγας. Δεν χρειάζεται να περιμένετε ένα τόσο τραγικό συμβάν για να πάρετε την απόφαση να αλλάξετε κάτι στη ζωή σας. Αρχίστε λοιπόν να παρατηρείτε γύρω σας, δείτε μέσα σας, δείτε τις αξίες σας. Επιτρέψτε τις ομιλίες σήμερα και αύριο να σας παρακινήσουν και κάντε αυτό το συνέδριο την καθοριστική στιγμή η οποία θα σας οδηγήσει στη δράση για να πραγματοποιήσετε το δικό σας όραμα. Σας ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε στην κορυφή.